πατέρες και αδελφοί μου αγαπημένοι. Όπως γνωρίζουμε όλοι καλώς, η Παναγία μας παρεκάλεσε τον Χριστόν μας λίγο πριν κοιμηθεί με πνευματικών τρόπων, διαγίου πνεύματος δηλαδή, να φτάσουν εις το δωμάτιό της, εις τα Ιεροσόλυμα, εις την οικία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου που παρέμεινε αυτά τα 11 χρόνια, όλοι οι μακάριοι Απόστολοι, δια να τους ειδεί δια τελευταίαν φοράν και να τους ευλογήσει, το οποίον και έγινε. Και μέσα εις αυτούς ήρθε και από την Αθήνα ο Άγιος Ιερόθεος και ο Άγιος Διονύσιος η Αριοπαγίτε και ο Απόστολος Τιμόθεος, ενώ ο Άγιος Ιάκωβος Αλφόθεος παρέμεινε στα Ιεροσόλυμα. Όλοι αυτοί συνήθισαν και έγιναν, όπως γνωρίζουμε όλοι καλώς, τα της κηδείας της Παναγίας μας εις το Κορίον Γεσθημανή και την τρίτη ημέρα μετά από την μακαρία κοιμησή της κατήλθε και ο Απόστολος Θωμάς κομίζων την Αγίαν Ζώνη της Παναγίας μας, που ιδιοχείρος η Παναγία μας Αναστάσα Τριήμερος μετασώματος πλέον, ανελθούσα εις των θεϊκών υφώνων στη Βασιλεία των Ουρανών, προσκόμισε εις τον Απόστολον Θωμά και χάριν αυτού ηνύχθηκε ο τάφος με κοινή απόφαση των μακαρίων Αποστόλων για να ειδεί και ο Θωμάς τι υπάρχει εκεί μέσα. Και διεπίστωσαν εις την πράξη ότι πλέον η Παναγία μας αναστήθηκε μετασώματος όπως και το Χριστού μας το σώμα, το αναστημένο. Έχουμε δύο αναστημένα σώματα πρώτης κοινής παρουσίας, του Χριστού μας και της Παναγίας μας. Και από εκεί και μετά κάθε ημέρα οι μακάριοι Απόστολοι ελειτουργούν την ανέμακτον Θεία Λειτουργία εις τα Ιεροσόλυμα και εκκοινώνουν τον αχράντο μυστηρίο του Χριστού μας λειτουργικός, όπως ο Χριστός μας επρόσταξε, είναι προσταγή, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Και η ανάμνηση εσύ το ακατάπαυστος, άρα τουλάχιστον άπαξ της ημέρας η Θεία Λειτουργία το λιγότερο. Εάν επετρεπόταν και περισσότερες, θα γινόταν και περισσότερες, αλλά είναι οι τάξεις άπαξ. Κάποια ημέρα, όπως γνωρίζουμε ως αυτός, εις την Θεία Λειτουργία, αφού εκκοινώνησαν και οι Απόστολοι και οι πιστοί, παρέθησαν τα στραπέζα στα γνωστά αγάπας όλοι μαζί, με ομόνια, με αγάπη, χωρίς να υπάρχει εκεί ανώτερος και κατώτερος, πλουσιότερος και φτωχότερος, όλα ίσα και κοινά, όπως ο ίδιος ο Χριστός μας μας επρόσταξε εις την πράξη, όχι μόνο στους λόγους. Και μετά έκαναν το γνωστό το ύψωμα, λέγοντας «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς». Το έλεγαν οι ίδιοι οι Απόστολοι. Φανταστείτε χάρη και δόξα και τιμή και κάλος ανέκφραστον παρόντων των μακαρίων Αποστόλων να λειτουργούν καθημερινώς, να μεταβαίνουν καθημερινώς και εις τον τάφο του Χριστού μας και εις τον τάφο της Παναγίας μας. Δύο δρομολόγια. Με χάρη και ευλογία και με κάλος ανέκφραστον και ευωδία ανυπέρβλητον και στον τάφο του Χριστού μας και εις τον τάφο της Παναγίας μας. Και έκαναν αυτό το ύψωμα και έπαιρναν και κάποια ευλογία όλοι οι υπόλοιποι, όπως και εδώ γίνεται στις πανηγυρικές ημέρες και στα κοινόβια τα Κυριακάς και τα άλλας ημέρας, τα επισήμως. Κάποια ημέρα εις την Θεία Λειτουργία και μετά εις τα αγάπας, ενώπαν οι Απόστολοι Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, πριν προλάβουν να πούν και το υπόλοιπον «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς», ενεφανίστε η Παναγία μας ενώπιον όλων μετασώματος, γεμάτη από άκτιστο φωτισμόν, πολύ μεγάλη ευωδία με συνοδεία αγγέλων, τα μάτια των Αποστόλων, ο νους και η σωματική βολβή, οφθαλμοί έβλεπον δι' Αγίου Πνεύματος, τους έχουμε μετά την Πεντηκοστήν, να μην υπάρχει τίποτα κρυφών και κρυπτών εις τους οφθαλμούς των μακαρίων Αποστόλων που είναι τέλεια θεωμένοι,
Και έτσι λοιπόν η Παναγία μας εμφανιστήσα τους ευλόγησε και τους ενέπλησε αφάτου χαράς. Και αυθορμήτως, αντί να προσθέσουν το υπόλοιπο «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς», είπανε «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς». Έκτοτε οι ίδιοι οι Απόστολοι εις τας αγάπας, εις τας τραπέζας, έλεγαν αυτό το πράγμα όχι διορθωμένον αλλά ελαφρώς αλλαγμένον, τιμώντας την Παναγίαν, και είναι αυτό εις την Ιεράν παράδοση, ζωντανή διδασκαλία από στόματος διαστόματος, να μεταλαμβαδεύεται ότι η Παναγία μας ανέστη μετασώματος. Δεν την τιμούμε απλώς, αλλά μετασώματος την τιμούμε, όποτε εμφανίζεται, όπου εμφανίζεται, μετασώματος, ψυχής και σώματος. Όλοι οι άλλοι μεταψυχής μόνον, η Παναγία μας μόνον μετασώματος. Και έτσι λοιπόν έχουμε αυτό στο τυπικό στα τραπέζας μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Είναι τόσο παλαιό και τόσο δυνατό από την εποχή των Αγίων Αποστόλων, το οποίο επαναλαμβάνεται, γινόταν στα παλιά χρόνια και στα ενορίες και στα επισκοπάς. Αργότερα για άλλους λόγους αυτό εσμικρύνθηκε, αφαιρέθηκε, χάθηκε, παρέμεινε στα κοινόβια, στα μοναστήρια και παραμένει μία γλυκιά ανάμνησης. Ο Σάκης γίνεται και όταν το διαβάζουμε στα βιβλία, στα σευχάς, ενθυμούμεθα αυτήν την γλυκητά την ανάμνηση που έλεγαν οι Απόστολοι με πόσο χαρά ενεφανίστηκε η Παναγία μας και αυτή πλέον η χαρά δεν εξέλιπε ποτέ. Τόσο δια την Ανάσταση του Χριστού και τη χαρά ημών ουδής έριεφ ημάς, είπε ο Χριστός μας, εδιπλασιάστη. Είχαμε έναν ήλιο, τώρα έχουμε δύο. Εδιπλασιάστη και η χαρά και η χάρις και η ευωδία και η ευλογία και τα πάντα στους Αποστόλους και στους πιστούς. Έκτοτε παρέμεινε ζωντανό το κήρυγμα, γραμμένο με πύρινα γράμματα στα καρδίες των ανθρώπων. Η Παναγία μας είναι αναστημένη με τα σώματος και επομένως όλος ο νους των πιστών, όλων, όταν σκέφτονται το όνομα Παναγία, είναι όλος ο νους εις των ουρανών. Δεν μπορεί να είναι εδώ στη γη, δεν έχουμε τίποτα εδώ κάτω από Άγιο Λείψανο, εννοείται, της Παναγίας μας. Είναι όλη η Παναγία μας εις των ουρανών, κοντά εις των Χριστών μας. Οι δε πιστοί, προϊόντος των χρόνων και τιμώντας την Παναγία μας τουλάχιστον μέχρι το έτος 70, πριν γίνουν αυτές οι ζημιές επί Τίτου και χάθηκαν όλα αυτά τα Άγια πράγματα, αλλά και στη συνέχεια αργότερα μετά την Αγία Μακαρία Βασίλισσα την Ελένη που έβρε το Τίμιο Σταυρό, από το 326 και εντεύθυν και ξανάρχισαν πάλι να λειτουργούν αφού κτίστηκαν και οι ναοί, οι Ορθόδοξοι πλέον ναοί, ήρχεσαν οι πιστοί να τιμούν περισσότερο την Παναγία μας και μάλιστα αυτήν την Παναγία ημέρα της της Κοιμήσεως και τις υπόλοιπες, προσωπικά παρακαλούντας, και αυτό είναι ένα μυστικό μέσα στα κοινόβια τα Ορθόδοξα, τα ηχαστήρια, τα ερημητήρια, τις πηλίτσες, όπου υπήρχε Ορθόδοξος μοναχισμός και αναχωρητισμός, να παρακαλούν σε προσωπικό επίπεδο οι πατέρες να τους κάνει η Παναγία μας δώρο κάθε χρόνο και κυρίως η συνορετή της. Και επειδή το ονομάσανε πολύ δικαίως και ευλόγως κοίμησης και όχι θάνατος, παρακαλούσανε, όπως ξέρουμε, να κοιμηθούν και όλα τα πάθη τους, τα ψεκτά και τα διπλά, ψυχής και σώματος. Κοίμησης παθών δεν είναι το κουκούλωμα και το σκέπασμα απλώς, αλλά είναι η παντελή ξερίζωσης, ο αφανισμός. Να μην υπάρχει ίχνος εις την απάθεια, μάλλον να μετατραπεί αυτό που υπάρχει στην καρδία από κακία να γίνει αρετή, αυτή η δύναμη προς το κακό να γίνει δύναμη προς το καλό, να γίνει τροπή και στροφή της ορμής προς την Βασιλεία των Ουρανών κατά το άνος χόμεν και νουν και καρδίας. Διαφορετικά θα έχουμε προς τα κάτω, και οι λέξεις κάτω είναι η κόλαση. Δεν εννοούμε το έδαφος της γης και τα έγκατα, αλλά κάτω είναι ο Άδης και η κόλαση. Προς τα άνω λοιπόν, προς τα εκεί που μας περιμένουν και ο Χριστός μας και η Παναγία μας και οι Άγγελοι και όλοι οι Άγιοι πάντες. Έτσι λοιπόν παρεκάλουν και παρακαλούν όλοι οι πιστοί τόσους αιώνας, 2.000 χρόνια,
τόσα πράγματα που έχουμε όλοι ανάγκη ψυχής και σώματος, αλλά αυτό παρέμεινε σαν ένα μυστικό. Να συγχωρέσει η Παναγία μας, να δεηθεί προς τον Χριστό μας συγκεκριμένα, για να θεραπευθούν όλα μας τα πάθη, διότι αυτό το θέλει η Παναγία μας και κυρίως από εμάς που φέρουμε το τιμημένο ράσο και του κληρικού και του μοναχού, αλλά και κατ' επέκταση όλων των Ορθοδόξων βεβαπτισμένων. Είναι αυτό που βλέπει κατά μυστικό τρόπο η Παναγία μας και αναπαύεται. Τα υπόλοιπα και οι ευχές και οι ψαλμωδίες και οι αναγνώσεις και οι εκκλησίες όλα χρειάζονται, αλλά αυτό ιδιαιτέρως η Παναγία μας το θέλει. Αν θέλετε, το απαιτεί. Ως μητέρα το απαιτεί με την καλή την έννοια. Διότι αυτό και εμείς πρέπει να προσκομίσουμε ως οφειλή, ως χρέος. Το καταδύναμε, προσπαθούμε μία ολόκληρη ζωή μέχρι σε σκάτης μας αναπνοής και είμαστε πεπισμένοι ότι με καθαρήν αυτήν τη συνείδηση θα παραδώσουμε και εμείς την ψυχή μας ισχύρας Θεού ζώντος, ώστε να βρισκόμαστε όλοι μαζί εκεί, να αξιωθούμε δηλαδή, εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.